Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη τρίτη μέρα του vlog μας. Τι μου κάνετε? Εγώ έχω ξυπνήσει σήμερα από τις 9 και μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά γιατί είχαμε 3 μαθήματα να διαβάσουμε. Οπότε λέω κάτσε να τα διαβάσουμε πρωί-πρωί με την αυγούλα. Πρωί-πρωί με την αυγούλα, εντάξει, 9 η ώρα για μένα είναι αυγούλα. Εσείς ξέρετε οι δικοί μου άνθρωποι τι εννοώ. Οπότε διαβάσαμε, τελειώσαμε από τα μαθήματα. Ήταν και φρέσκο το μυαλό του μικρού, οπότε καταλαβαίνεις, τελειώσαμε και σε μία ώρα. Οπότε τώρα, πριν κάνω τις δουλειές μου, θέλω να κάνω ένα self-care routine. Θέλω να περιποιηθώ τα μαλάκια μου, το πρόσωπό μου, το σώμα μου. Οπότε πάω να κάνω ένα μπανάκι και τα λέμε. Αχ παιδιά, ένα ζεστό μπανάκι, πιστεύω ότι όλες το χρειαζόμαστε. Πω πω τι ανακούφιση παιδιά, τι νιώθω το σώμα μου πάρα πολύ, ότι και εγώ δεν ξέρω τι και πώς τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη φορά χρησιμοποίησα στο σώμα μου αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο μου το είχαν στείλει πριν μια εβδομάδα στο Instagram και είχα κάνει ένα τεράστιο unboxing. Είναι από την εταιρεία Alpha Beauty και συγκεκριμένα είναι από την La Angelica. Λοιπόν, είναι ένα παιδιά αφρολουτρό, το οποίο είναι τόσο ενυδατικό. Ίσως γι' αυτό νιώθω το σώμα μου κάπως. Είναι με μακαντέμια και μυρίζει τόσο εθιστικά, τόσο όχι βαριά, αλλά δεν στο συστήνω για καλοκαίρι. Είναι για τώρα, σου βγάζει έτσι μια χειμωνιά. Λοιπόν, και στο καπάκι από την ίδια σειρά έχω βάλει αυτό εδώ πέρα, την body lotion, το οποίο είναι και αυτό με μακαντέμια, χωρίς parabens. Πάρα πολύ ωραίο, το μεταξύ είναι και συσκευασιάρα. Ού, θα το βγάλω. Είναι τόσο τέλειο. Εν τω μεταξύ, όπως γνωρίζετε εσείς οι παλιές, εγώ έχω θέματα γενικά με τα αφρόλουτρα, με τις κρέμες. Αλλάζει το pH μου, παιδιά, δεν άλλαξε και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό. Πάπρο! Μπράβο, Alpha Beauty! Και αφού έχω πλύνει το πρόσωπό μου, θα συνεχίσω ουσιαστικά μια καινούργια λοσιόν, η οποία είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Είναι από την εταιρεία C Products. Με διευκολύνει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, κάνω και έτσι. Άμα θέλω, αλλά για αποφυγή των ματιών, βάζω εδώ πέρα στο δίσκο ντε μακιγιάζ μου και το κάνω έτσι. Σήμερα βασικά θα κάνω και scrub και θα βάλουμε και μασκούλα. Ένα self-care το θέλουμε. Και τώρα θα κάνουμε scrub, θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο παιδιά το έχω αγαπήσει, το έχω λατρέψει. Είναι από την εταιρεία Donna Valente. Είναι τόσο τέλειο, είναι τόσο τζελάτο, τόσο όσο. Θα πεθάνω και μυρίζει μπανάνα, Παναγία μου. Εντάξει, τώρα που τα λέμε. Αναπολώ και Χριστούγεννα, τα οποία έχω περάσει τέλεια στην Καβάλα. Και πόσο μου λείπει να ανεβαίνω τα Χριστούγεννα στην Καβάλα. Πήγαινα κατευθείαν στην Καβάλα, παιδιά. Τελειώνανε τα σχολεία. Με το που ανέβαινα πάνω, παιδιά, πω. Δεν είχαμε ευθύνες, δεν είχαμε προτεραιότητες άλλες. Γενικά ήμασταν στον κόσμο μας. Το μόνο που μας απασχολούσε ήτανε τι κόμενο θα βρούμε καινούριο και τα νέα μας και με ποιον θα βγούμε και πού θα πάμε και κλείναμε παραμονή Χριστουγέννων, να τα τραπέζια και παραμονή πρωτοχρονιάς. Αχ παιδιά, ήταν τέλεια στην Καβάλα, ειλικρινά εγώ δηλαδή έχω περάσει τα καλύτερά μου Χριστούγεννα ever. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω το χρόνο πίσω γιατί πιστεύω ότι τώρα κουράζομαι πάρα πολύ. Μόλις έβαλα το scrub, πιστεύω ότι φύγαν όλα τα νεκρά τα κύτταρα. Εντάξει, σίγουρα θέλω ένα βαθύ καθαρισμό, γιατί εντάξει, τι να σου κάνει και το scrub, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο το κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη μασκούλα. Θα δοκιμάσω αυτή εδώ πέρα τη μάσκα, δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι μία ενυδατική, έχω ακούσει τα καλύτερα, το είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό στο Instagram. Χαμός θα γίνει σήμερα. Τελαίνομαι. Α, θα γίνω και μια ομορφιά όπως το βλέπω. Α, είναι αυτά που τα κολλάνε. Και αυτό που θα περισσέψει, θα το κρατήσω παιδιά, γιατί είναι φουλ ενυδατικό αυτό. Πω, φίλε. Πόσο δροσιά ρε. Πω, παιδιά, αυτή είναι και για το καλοκαίρι, όταν καίγεσαι από τον ήλιο. Αλλά παιδιά, πιστέψαμε, ήθελα τώρα μια τέτοια μασκούλα. Γιατί νιώθω το πρόσωπό μου πάρα πολύ αφυδατωμένο. Άσχετο τι έλεγε η κολλητή χθες στο τηλέφωνο, ότι έχει δει αναβάθμιση και ανανέωση στο πρόσωπο. Δηλαδή άμα το έχει δει αυτό τώρα με αυτή τη μάσκα τη θεϊκή, τι θα δει? Α, έχει μέσα λόι.
Έχει κουνκουμπέρ αγκουράκι. Το χρόνο δεν βλέπω. Α, 15 με 20 λεπτάκια. Αμέ. Λοιπόν, και σας έλεγα ότι πήγαινα καβάλα και ότι πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Ούτε καν με ένιωσαν τα 680 χιλιόμετρα για καβάλα. Δηλαδή, πιστεύω ακόμα το έχουμε τα χιλιόμετρα. Ότι δεν με νοιάζει. Δηλαδή, και τώρα να μου πεις βγάλε τη μάσκα και πήγαινε καβάλα. Έχω φύγει χθες. Να ξέρεις. Είμαι πολύ τρελαμένη με την καβάλα. Γενικά ανανεώνομαι πάρα πολύ. Είναι οι φίλες μου, είναι το σόι μου. Τα έχουμε ξαναπεί, πιστεύω. Να μην γίνομαι και κουραστική. Και γενικά θυμάμαι ό,τι καλύτερο από την καβάλα. Και επειδή τα Χριστούγεννα πηγαίναμε συνέχεια, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Εσείς από κάτω, γράψτε μου, ποιες είναι οι καλύτερες σας αναμνήσεις για τα Χριστούγεννα εδώ πέρα στην Αθήνα. Πηγαίνατε κι εσείς κάπου. Οπότε παιδιά θα απολαύσω τώρα τη μασκούλα μου, μετά θα τη βγάλω, θα κάνω τις περιποιήσεις μου όσον αφορά τον ωρό μου και τις ενυδατικές μου και θα πάμε να μαγειρέψουμε σήμερα κοτόσουπα, γιατί σήμερα κοτόσουπα έχει το μενού. Γεια σας again, έχει πάει η ώρα ήδη 12 και κάτι. Έχω να σου πω ότι ενώ την έβγαλα τη μάσκα πριν μισή ώρα, νιώθω πιο λαμπερή, νιώθω πιο δροσερή από ποτέ. Παιδιά, είναι μια τέλεια μάσκα, πρώτη φορά τη δοκίμαζα, σας τη συστήνω για το καλοκαίρι. Sky Dalla στο πρόσωπο από την παραλία ο ήλιος και εκείνη την ώρα καίγεσαι και φλέγεσαι. Δεν ξέρω ποιο γιαούρτι, ποιο μετά after sun, βάλε αυτό στη μούρη σου και θα με θυμηθείς. Ακόμα νιώθω το πρόσωπό μου δροσερό. Τσίτα είναι, τσίτα. Επειδή μετά τις 1.30 όπως γνωρίζετε έχουμε την τηλεκπαίδευση, ήρθε η ώρα πιστεύω του μεσημεριανού και σήμερα το μενού έχει κοτόσουπα. Εδώ όμως τα γούστα είναι... Ό,τι να είναι. Όχι ο ένας δεν τρώω βραστό, όχι ο ένας δεν θέλω ψητό, οπότε και εγώ έχω μπει στη διαδικασία να πάρω στήθος κοτόπουλο, αλλά από πάνω έχει πετσούλα και εγώ τα ονομάζω καρδιές. Έτσι, ό,τι να είναι, το τρελό. Έχω 5 κομμάτια από αυτό το φιλέτο με την πέτσα και θα κάνω για όλα τα γούστα φαγητό. Και να θες να απλοποιήσεις τη ζωή σου εδώ μέσα, δεν βγαίνεις κατάσταση. Ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, εγώ στη μέση, τσακ! Οπότε πάμε να φτιάξουμε αρχικά την κοτόσουπα. Λοιπόν, έχω κόψει τα λαχανικά μου όπως βλέπεις, καροτάκι, πατατούλα, κόλο, κυθάκι και σε αυτό εδώ πέρα το μπολ έχω βάλει σέλινο. Οπότε θα αρχίσω με τη σούπα όπως σου είπα. Έχω πάρει αυτή την κατσαρολίτσα. Θα αρχίσω πρώτα να μαραίνω τα λαχανικά μου και ύστερα θα βάλω και το κοτοπουλάκι μου. Τι περιμένει το κορίτσι μου, πείτε μου καλέ. Τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Ήπαρε. Έλα, τσακ. Οι φωτιές είναι στο κόκκινο και ο φούρνος και η κουζίνα. Μπουρμπουληθρίζει η σουπίτσα. Οπότε μέχρι να γίνει η σουπίτσα και το φάει στο φούρνο, πάω λίγο να κάνω λίγο μοντάζ, να προλάβω να δείτε κανένα βίντεο σήμερα. Λοιπόν, σε λίγο τελειώνει και η τηλεκπαίδευση και έχω έρθει εδώ πέρα, έχω βάλει και το αγαπημένο μου ουσιαστικά pullover, το είχα πάρει πέρυσι από τα H&M και ήρθα εδώ πέρα λίγο να βαφτώ, γιατί κατά τις 7 η ώρα στο Instagram έχουμε live με τη Λιδία. Οπότε τώρα θα βαφτώ, μην φανταστείς πολλά πράγματα, λίγο γιατί όσο να είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να εμφανιστούμε και έτσι, καταλαβαίνεις. Οπότε έχω βάλει εγώ ήδη το primer. Θα χρησιμοποιήσω από Gigi το νούμερο 03. Θα πάρω τώρα από W7 το Diva για να κάνω τα κοψιματάκια μου. Τώρα
Σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα καινούριο highlighter, το οποίο μου το έστειλε η Κατρίς και είναι το 020 Supreme Rose Beam, για να το δοκιμάσουμε κιόλας. Καλά, έχω ενθουσιαστεί με το highlighter, έτσι, δεν το περίμενα. Φανταστικό, παιδιά, και είναι από Κατρίς. Τελείωσε η τηλεκπαίδευση, περίμενα να τελειώσει βασικά για να μην έχουμε πολύ θόρυβο. Εγώ συνέχισα και έβαλα αυτό το eyeliner, το οποίο ήταν μαζί με το πουκάκι το όμορφο από την Κατρίς που μου στείλανε. Είναι το 010 Ultra Black. Και θα συνεχίσω να σετάρω το πρόσωπό μου με αυτή εδώ πέρα την πούδρα, η οποία είναι και από Κατρίς. Είναι το 010 Universal Shade. Θα το σετάρω ουσιαστικά ελαφριές κινήσεις. Όπως βλέπετε, είναι σε μορφή compact, δεν είναι loose powder. Ωραία. Ουσιαστικά, για να τα σετάρω και να μην πάνε καλά, παιδιά, με το highlighter έχω πάθει ζημιά, Και θα συνεχίσω να βάλω περίγραμμα στα χείλη με αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι, σε αυτήν εδώ πέρα την απίστευτη απόχρωση 020 Watt Edol, το οποίο είναι και από Κατρίς, μεταξύ καμία σχέση. Το εννοείται ότι το βίντεο δεν είναι sponsor. Κατρίς δεν ξέρει καν ότι γίνεται αυτό το βίντεο. Λιάν, αλλά να το δοκιάσεις, είναι πάρα πολύ μαλακό και μυρίζει μέντα. Έλα ρε. Και τελείωσα με κραγιονάκι, το οποίο και αυτό πρέπει να είναι ή από Essence ή από Catrice. Είναι lip gloss, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι το lip gloss το οποίο κολλάει στα χείλη και είσαι λίγο σαν μυπό. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για την περίσταση. Στη σπίτι είμαστε. Οπότε, φιλενάδες μου, ήρθε η ώρα, πιστεύω, να κλείσουμε την τρίτη μέρα του vlog μας. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το βίντεο. Σας περιμένω κάτω στα σχόλια και μέχρι αύριο, φιλάκια πολλά!